Η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπάς παρουσιάζει τη λαϊκή παραδοσιακή κωμωδία «Στέργιους Παντρεύητη». Στόχος της κοινοφελούς επιχείρησης είναι η θεατρική παράσταση να ταξιδέψει στα περισσότερα χωριά του Δήμου για όμορφες θεατρικές βραδιές. Οι κάτοικοι της Τούμπας είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τη λαϊκή κωμωδία το βράδυ της 4ης 26 Ιουλίου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η κοινοφελής επιχείρηση σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Εμμανουήλ Παπά ανεβάζουμε μια θεατρική παράσταση με σκοπό να την περάσουμε στον κόσμο, να γυρίσουμε σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, στα περισσότερα ας πούμε, στα 9 χωριά του Δήμου μας, για να δείξουμε στον κόσμο ότι υπάρχει και αυτή η μορφή διασκέδασης, υπάρχει το θέατρο. Υπάρχει και αυτή η μορφή και οπότε να διασκεδάσουμε μαζί μας. Είναι μια κωμωδία, μια αληθινή ιστορία που έχει ο Στέργιος Παντρεύεται. Τις ρίζες εδώ, στα χωριά του Δήμου Εμμανουήλ. Τις ρίζες από το Νέο Σούλη, από το Δήμο Εμμανουήλ Παπά, που εξιστορεί την ιστορία του Στέργιου που θέλει να παντρευτεί και του δίνουν μια άλλη νύφη από αυτή που θέλει ο ίδιος να πάρει. Και διαδραματίζεται ένα πολύ ωραίο σενάριο, το οποίο με τη βοήθεια του Νίκου Βεργίδη, του σκηνοθέτη της παράστασης, αποτυπώνεται πάρα πολύ ωραία πάνω στο θεατρικό σανίδι και ο κόσμος διασκεδάζει πάρα πολύ, περνάει πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια βραδιά που την περνάνε όλοι μαζί, αναγνωρίζοντας και διαβάζοντας το θέατρο. Καλοκαιρινές θεατρικές βραδιές. Καλοκαιρινές θεατρικές βραδιές σε 9 χωριά του Δήμου μας, για όλους τους δημότες μας να δουν και αυτήν τη μορφή διασκέδασης και να περάσουν όμορφα μαζί μας. Εκ μέρους λοιπόν του Πολιτιστικού Συλλόγου και της τυπικής κοινότητας Τούμπας, καλωσορίζουμε και χαιρετίζουμε την θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπά. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι σήμερα εδώ στο χωριό μας. Η αλήθεια είναι ότι μας έλειψε το θέατρο και οι θεατρικές παραστάσεις, ειδικά με όλη αυτή τα 2 χρόνια παύσης. Οπότε με πολύ μεγάλη χαρά τους υποδεχόμαστε σήμερα εδώ και ευχόμαστε έτσι να το απολαύσουμε όπως κάναμε και όλες τις φορές. Οι κάτοικοι βλέπουμε μαζεύτηκαν από νωρίς. Οι κάτοικοι έχουν συγκεντρωθεί, η συμμετοχή είναι αρκετά καλή, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και ευχόμαστε και αυτοί να περάσουν πάρα πολύ καλά. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό γιατί πέρα από τους χορούς και τα πανηγύρια που διοργανώνονται σε κάθε χωριό, είναι σημαντικό να υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις και η θεατρική αγωγή, γιατί είναι μέρος και κομμάτι του πολιτισμού. Πάντως ο Δήμος Εμμανουήλ Παπά γενικά στηρίζει πολιτιστικές δράσεις. Στηρίζει τις πολιτιστικές δράσεις, ναι, και το κάθε χωριό εξίσου με τους κατοίκους και τους τυπικούς παράγοντες προσπαθούμε έτσι να το αναδείξουμε αυτό. Παναγία μου, όλο δουλειές, δουλειές, δεν τελειώνουν καμιά φορά οι δουλειές σε αυτό το σπίτι. Κοίτα το πράγμα. Τι μουρμουρείς, ρε γυναίκα, τι έχεις. Τι θες να έχω κι εσύ, δεν βλέπεις. Όλες δουλειές, δουλειές, δεν τελειώνουν καμιά φορά οι δουλειές αυτό το σπίτι. Ενώ εσείς, οι άντρες, μια χαρά την έχετε. Κυρίως τώρα του καλουκέ. Από το σπίτι στο καφινέ και από το καφινέ στο σπίτι είστε. Όλες οι δουλειές, μη σε γυναίκες τις κάνουμε. Όχι και έτσι, ρε γυναίκα. Σιγά σιγά μας βγάζεις και άχρηστη. Και τις ανδρικές δουλειές ποιος κάνει δηλαδή. Όξου και μέσα από το σπίτι. Εσείς οι γυναίκες. Δεν λέω αυτό, μα αλλιώς είναι η ζωή δική σας. Κοίτα τώρα εσύ ντύθηκες. Στουλίστηκες, ναι. Θα πας στο καφινέ, θα δεις τα φιλαράκια εκεί, τον κοντό, τον χοντρό, τον ψηλό και τον φαλακρό, θα πιείτε τα καφιδάκια σας, καλά καλά. Το γνωστό τραγούδι «Στέργιος» που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα συντάχθηκε και μελοποιήθηκε στο χωριό Νεοσούλη Σερών με αφορμή ότι ο Στέργιος Καμπούρης του Βασιλείου δεν ήθελε να παντρευτεί τη γυναίκα που του πρότειναν οι γονείς του. Οι απόγονοι του γενεαλογικού δέντρου του Στέργιου είναι γνωστοί και επιφανείς πολίτες της τοπικής κοινωνίας του Νέου Σουλίου αλλά και των Σερών. Η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Εμμανουήλ Παπάς, Εύα Ματάκου Πιένκος, ανέφερε το πλούσιο πρόγραμμα των παραστάσεων. Είναι η δεύτερη μας παραγωγή, δηλαδή συνεργασία της κοινοφελούς επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά με το Πολιτιστικό Σύλλογο Εμμανουήλ Παπάς. Ένα έργο βασισμένο σε μια λαϊκή παράδοση, το γνωστό Στέργιο που όλη η Ελλάδα τον ξέρει, αλλά το τραγούδι έχει ρίζες στο Νεοσούλη Σερών. Ο γαμπρός, ο Στέργιος Καμπούρης, που υπάρχουν και απόγονοι σήμερα,
αγάπησε, μάλλον όχι, τον αραβωνιάσανε μια κοπέλα με το ζόρι, αυτός όμως αγαπούσε μια άλλη. Τέλος πάντων, για να μην σποιλάρω, έτσι, να μην τα πω όλα, σήμερα παίζουμε στη Τούμπα, την Κυριακή στο Νεοσούλη, τη Δευτέρα στη Πεντάπολη. Μετά τον Αύγουστο έχουμε και άλλες 5 παραστάσεις, είναι Μαυροθάλασσα, Εμμανουήλ Παπάς, Χρυσό. Πολλά χωριά του Δήμου. Νέο Σκοπός και Άγιο Πνεύμα, έτσι ακριβώς. Και έχετε παίξει μέχρι στιγμή στο... Η πρεμιέρα μας έγινε στο Ψυχικό και προχθές στο Δαφνούδι. Πώς βλέπετε τον κόσμο, το απολαμβάνει την παράσταση? Νομίζω ναι, γιατί το έργο είναι πολύ ντόπιο τοπικό και μιλάμε την ντόπια διάλεκτο. Και είναι και κωμωδία, είναι ωραίο, διασκεδαστικό. Συνδυάζουμε και το χορό και το τραγούδι και ο κόσμος συμμετέχει στο τέλος που γίνεται γάμος, χορεύουν μαζί μας. Ο κόσμος χορεύει μαζί μας. Εσείς οι εθελοντές, έτσι, οι ερασιτέχνες του θεάτρου, περνάτε καλά? Εμείς περνάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό που ζούμε είναι έρωτας. Είμαστε ερωτευμένοι με το θέατρο από πέρσι. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ ωραία δεμένη ομάδα. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ο Δήμος Εμμανουήλ Παπάς και η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Εμμανουήλ Παπά στηρίζει τον πολιτισμό και φυσικά τον θέατρο. Αγαπάμε το θέατρο, αγαπάμε το πολιτισμό. Πού είσαι, ρε Μαραγκάκι, τόση ώρα ακούτε γελάκι που φουνάζουν άντι, πού είσαι? Μάρα, έχει την παραφάω. Πεινάω σε λίγους. Σε έφτιαξα πίτα σήμερα. Άρε μάνα, τι καλή μου είσαι, ρε μάνα. Σιγά, 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 παιδάκι, σιγά, μην ξυμίδουσε. Άκη, φέρνει, σιγά, σιγά. Γιατί, παιδάκι, δεν έφαγες το φαΐ που σε τουρμάδιασα? Όλο. Όλο, όλο. Μέχρι την τελευταία από κι άλλα, όπως το έτσι, ξυλιγόφκα. Καλά, εντάξει, θα συμφέρουν να φας, να ησυχάς. Θα συμφέρουν, ναι. Πρώτα όμως πρέπει να πας να πλύνεις τα χεράκια. Δεν γίνεται να φας μαύρη τα χέρια. Τι να κάνω, τι έχουν τα χέρια μου, δηλητήριο? Υπόσβη στεριού, τη μέρα πάνω στο βουνό με τα γελάδια είσαι. Δεν γίνεται τώρα, πρέπει να πας να πληθεί. Ενώ οι ερασιτέχνες ηθοποιοί απολαμβάνουν αυτή την εμπειρία και μιλούν για τους ρόλους τους. Ο πατέρας του Στέργιο. Ο πατέρας του Στέργιο στο έργο. Ο οποίος σας έκανε τη ζωή λίγο δύσκολη. Ναι, ναι, γιατί εγώ σαν πατέρας του Στέργιο μπερδεύτηκα λίγο. Αλλού τον έκανα προξενιά το γιο μου και αλλού βρέθηκε ένα φλερτάρι. Αλλά είναι ωραίο και αυτό προσφέρει χαρά στους ανθρώπους. Βλέπετε τον κόσμο να το απολαμβάνει. Το απολαμβάνει και χαιρόμαστε, γιατί είναι πραγματικά σε αυτή την περίοδο μια ανάσα δροσιάς για τον κόσμο. Χαίρεται, χρησιμοποιούμε τη διάλεκτο την τοπική εδώ και λίγο έτσι και το καταλαβαίνει ακόμα πιο καλά. Και εσείς οι ερασιτέχνες το απολαμβάνετε? Εμείς οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον σκηνοθέτη μας, στον Νίκο τον Βεργίδη, ο οποίος μας άνοιξε μια πόρτα σε ένα χώρο που δεν τον βλέπαμε. Ήμασταν τυφλοί όλοι και ξαφνικά είδαμε φως. Και από τότε μπήκαμε σε ένα ρυθμό που έχουμε μεγάλες επιτυχίες, πιστεύω, και στο μέλλον ακόμα καλύτερες. Και ο Δήμος Εμμανουήλ Παπάς τι? Μας στηρίζει πάρα πολύ και οι κοινοφελούς του Δήμου και τα παιδιά που είναι από όλα τα χωριά του Δήμου σχεδόν, αλλά και από τις Σέρες μερικά, μας στηρίζουν και αυτή η παράσταση θα προχωρήσει καλά. Εγώ είμαι η Μαγδαληνή στο έργο, η Πέτρα του Σκανδάλου. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια εδώ με όλα τα παιδιά, με τη βοήθεια του Δήμου Εμμανουήλ Παπά και της κοινοφελής επιχείρησης του Δήμου Εμμανουήλ Παπά. Περνάμε υπέροχα, ο κόσμος φαίνεται να το απολαμβάνει, το απολαμβάνουμε κι εμείς. Καλά, όλα καλά. Είμαι ο πατέρας της Στεριανής, με την οποία θα κάνουμε προξενιό με το Στέργιο, αλλά ο Στέργιος την τελευταία στιγμή μετανιώνει και γίνεται μια ανακατοσούρα και δεν μπορούμε να δούμε πού θα πάει. Πώς σας φαίνεται, ο κόσμος το απολαμβάνει? Είναι μια κωμωδία πάρα πολύ καλή, το απολαμβάνει ο κόσμος, έχει γέλιο πολύ. Πρώτη φορά ήρθε εδώ στο Θίεσο. Εσείς ποιο ρόλο έχετε? Είμαι η σύζυγος του Μάκη, η πεθερά του Στέργιου. Είναι άρα, μια δηλαδή είστε η μητέρα της νύφης εσείς. Ακριβώς, είμαι η μητέρα της Στεριανής. Η οποία μεγάλο. Το κορίτσι μου το στεναχωρεί πολύ ο Στέργιος. Το άφησε, λιποθύμησε, τελικά όμως την παντρεύτηκε, έγινε ο γάμος, περάσαμε ωραία. Πώς σας φαίνεται όλη αυτή η εμπειρία που είναι και για πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία. Είναι μια πάρα πολύ εξαιρετική δουλειά. Έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ και ακούω τόσο θετικές κριτικές που νομίζω ότι, αν και πρώτη φορά συμμετέχω σε θείασο, ότι θα το καθιερώσω. Είναι καταπληκτική εμπειρία. Είμαι ενθουσιασμένη πολύ. Παίζω την Ήφη, τη Στεριανή. Πολύ ωραίο γέλιο, το απολαμβάνει ο κόσμος. Έχω παίξει και πέρυσι. Εντάξει, έχω λίγες εμπειρίες. Για τα λιπόρεση λίγο ο Στέργιος, Ναι, δεν λέω. Είμαι η μάνα του Στέργιου, εγώ τα τραβάω όλα, η Έρμη. Προσπαθώ να συμμαζέψω τον άντρα μου, να συμμαζέψω το παιδί μου, μας την έχεις κάνει σκαστή. Αλλού τον πήγαμε, αλλού μας πήγε, άστο.
Δεν ξέρω από ποιον πήρε αυτό το παιδί, δεν ξέρω. Αυτός ο γάμος ταλαιπώρια είχε. Πολύ ταλαιπώρια, δεν ξέρω από πού πήρε αυτό το παιδί. Τώρα που θα πάμε μέσα και θα χαιρετήσω τον Αποστόλη και τις γυναίκες, θα φουνάξω Στυριανή, τι καλές κουρίτσι μου, καλά είσαι. Αυτή που θα με μιλήσει, αυτή είναι η γυναίκα που σε ετοιμάζω για νύφη. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Η θεατρική διδασκαλία και σκηνοθεσία είναι του Νίκου Βεργίδη, ενώ η θεατρική διασκευή του Σωτήρη Καραουλάνη. Δεν υπάρχει λόγο να του καθυστερούμε. Θα μπορούσαμε τη σημερινή επίσκεψη να την ονομάσουμε και Αραβόνα, άμα συμφωνήσει. Βέβαια, θα χρειαστεί να δόκουμε μερικές μέρες τις γυναίκες για τις ετοιμασίες. Την άλλη εβδομάδα στο χωριό έχουμε και πανηγύρι. Σε 10 μέρες νομίζω μπορούμε να κάνουμε το γάμο. Θα σας περιμένουμε στο πανηγύρι.